Καβαλάς, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέες και οι νέοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότησες και οι αγρότες έχουν ήδη πάρει την απόφαση να γυρίσουν σελίδα σε αυτόν τον τόπο. Το δίλημα απέναντι στον ελληνικό λαό είναι καθαρό. Το δίλημα είναι μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα είναι υποταγή ή αποφασιστική σκληρή διαπραγμάτευση. Το δίλημα είναι λιτότητα ή ανάπτυξη. Το να γίνει ξανά η Ελλάδα μια πολιτισμένη χώρα. Να μην πεθαίνουν συμπολίτες μας από το κρύο, από την έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος. Να μην υπάρχει κανείς και καμιά οικογένεια χωρίς ένα πιάτο φαΐ. Αυτά είναι παροχές. Αυτές είναι δεσμεύσεις. Δεν είναι παροχές. Είναι δεσμεύσεις που θα υλοποιηθούν από την πρώτη κιόλας μέρα. Θα αναγνωστούν στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας διακυβέρνησης και θα αρχίσουν να υλοποιούνται ανεξάρτητα από τη διαπραγμάτευση. Δεν θα αφήσουμε τις τράπεζες να ακουμπήσουν την πρώτη κατοικία της μεσαίας τάξης και του εργαζόμενου λαού. Τελεία και παύλα. Ζητάμε τη δύναμη για να κάνουμε την Ελλάδα αυτοδύναμη. Ζητάμε αυτοδυναμία στη Βουλή για να δώσουμε αυτοδυναμία στο λαό μας. Θα δώσουμε τη μάχη και θα πετύχουμε. Είναι το χρέος μας απέναντι στην ιστορία, είναι η ευθύνη μας απέναντι στο μέλλον που μας ζητά να το ξελασπώσουμε και το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα νικήσουμε, θα γράψουμε ιστορία.